Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργαστηριακές έρευνες με επίκεντρο το νέο ΔΥ αλλά και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να εντοπιστεί αν αυτό που συμβαίνει με τον οροϊό και τα απανωτά κρούσματα που καταλήγουν ως επίμονη γαστρεντερίτιδα στα νοσοκομεία είναι ένα νέο στέλεχος που δεν αναγνωρίζει ο ανθρώπινος οργανισμός και ως τέτοιο έχει ξεφύγει από τις περιόδους που εκδηλωνόταν παραδοσιακά οι γαστρεντερίτιδες, σημειώνοντας ταυτόχρονα και πιο βαριά συμπτώματα. Το γνώρισμα είναι ότι καταλήγουν στα νοσοκομεία μεγάλος αριθμός ανθρώπων, νέων κυρίως, και αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να δικαιολογεί το φόβο για ένα νέο στέλεχος, ότι δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινότητας δεν έχει γνωρίσει αυτό τον ιό, αυτό το στέλεχος. Η εικόνα αυτή είναι αυτό που λέει η λέξη, από το γαστρεντερικό τα συμπτώματα, έμετη, διάρρειες ως επιτοπλίστων, και μια πυρετική κίνηση, η οποία μπορεί να είναι από μικρή δεκατική πυρετική κίνηση μέχρι 38-38 και μισό πυρετός. Από τους ελέγχους που έγιναν για την περίπτωση των Χανίων, όπου μέχρι χθες τα κρούσματα που είχαν φτάσει στο νοσοκομείο είχαν ξεπεράσει τα 160, η γαστρεντερίτιδα δεν φάνηκε να έχει οποιαδήποτε σχέση με το νερό. Τα αποτελέσματα προφορικά που είχα σήμερα από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και την καθηγήτρια την κυρία Ψαρουλάκη δεν δείχνουν πρόβλημα στο νερό, όπως και τα τρόφιμα φεύγουν από το κάδρο και μένει να δούμε την μετάδοση που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο και από το περιβάλλον. Όπως τόνισε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, ο νοροϊός αυτός έχει από το καλοκαίρι κάνει την εμφάνισή του, σημειώνοντας ότι και σε άλλη περιοχή του νησιού μέσα σε ένα μήνα, μόνο σε μια ξενοδοχειακή μονάδα είχε εκδηλωθεί παρόμοιος αριθμός κρουσμάτων. Υπήρχε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη που είχε και αυτή αντίστοιχο αριθμό, δηλαδή έφτασε σχεδόν τα 200 κρούσματα σε διάρκεια ενός μήνα, που σημαίνει αυτό που σας είπα, ότι ο νοροϊός πλέον εμφανίζεται και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι βακτήριο, να σκεφτούμε ότι είναι κάτι αγχωτικό, το ότι θα πρέπει να πάρουν αντιβίωση. Είναι ένα αυτοπεριοριζόμενο νόσημα. Συνήθως από μία έως τρεις μέρες τα συμπτώματα έχουν περάσει. Ως προς τη μετάδοση του νοροϊού, αυτή φαίνεται πως είναι κάτι περισσότερο από εύκολη, οπότε απαιτείται απομόνωση του ασθενούς, ενώ στα μέτρα προσωπικής υγιεινής που επιβάλλονται δεν είναι η χρήση απολυμαντικού. Πλύσιμο με σαπούνι και νερό στα χέρια και χλωρίνη με νερό στις επιφάνειες. Όσο για όσους ασθενούν, μπορούν να μεταδίδουν τον ιό μέχρι και τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Καλή ατομική υγιεινή, αλλά και κυρίως πολύ καλό καθαρισμό και απολύμαση σε χώρους που βρέθηκαν άτομα που έχουν νοσήσει. Πολύ καλό αερισμό και να μείνουν σε απομόνωση, και ειδικά οι εργαζόμενοι στην εστίαση, ακόμα και τρεις ημέρες που θα σταματήσουν τα συμπτώματα, να γνωρίζουν ότι είναι μεταδοτικοί και πρέπει να δράσουν με μεγάλη προσοχή και να αποφύγουν την εργασία.